Σας έχουμε καλύψει, κύριε Κοτσέ, 23 φορές ένα δεκάμηνο. Θα προσφύγω στο Συμβούλιο. Να προσφύγετε και εσείς στο ραδιοτηλεοπτικό. Τουλάχιστον εσείς είστε και δήμαρχος. Είστε και πρόεδρος της ΠΕΔ. Έχετε ανακοινώσει ότι θα συνεχίσετε την ενασχόλησή σας με την πολιτική από έναν άλλο στίβο. Έχετε κάμποσες θεσμικές ιδιότητες, αν μη τι άλλο. Εγώ έψαξα στο πρωτοδικείο, δεν τους βρήκα πουθενά. Λοιπόν. Όταν... Κύριε Πολύζο, οφείλεται στο επόμενο δεκάμενο να με αποκαταστήσει. Έτσι. Θα είναι εκεί. Η κάμερα θα σας ακολουθεί, κύριε Κοτσέ. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όταν τον καλούσαμε τον κύριο Κοτσέ, είχαμε υπόψη μας και μια άλλη ατζέντα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν κλείναμε το ραντεβού, δεν ξέραμε ότι σήμερα θα έχουμε προεκλογικές εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. 100 μέρες η αφορμή από την έξοδο από τα μνημόνια, λίγο νεράκι. Και θέλω τα σχόλιά σας, γιατί είχαμε μια αντιπαράθεση και στην Επιτροπή που συζητά τον προϋπολογισμό, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Γίνεται εύκολα αντιληπτό, κύριε Πολύζο, πως από ό,τι φαίνεται μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Χωρίς να θέλει να το ανακοινώσει επισήμως ο Πρωθυπουργός, με όλη του την τακτική, με όλη του τη δράση, με όλο του το αφήγημα, επί της ουσίας προδικάζει ότι μάλλον σύντομα θα πάμε σε εκλογές. Και αυτό είναι και ζητούμενο και για μας, για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι επιτέλους αυτός ο τόπος δεν αντέχει άλλο εμπεγμό, άλλη κοροϊδία, άλλη κατήφια, άλλη μιζέρια, άλλη απογοήτευση και κυρίως άλλα ψεύδι. Έχουμε ζήσει όλοι μας στο πετσί τα τελευταία 5 χρόνια παλινοδίες, ιδεολειψίες, αιμονές, που έχουν κοστίσει πάρα πολλά δισεκατομμύρια στην πραγματική οικονομία. Έχουμε γνωρίσει παλινοδίες και πισωγυρίσματα και βέβαια φτάνουμε στο διατάφτα τώρα μέσα από την υπερφορολόγηση, μέσα από την ουσιαστική και εν της πράγμασης στάση πληρωμών που έχει κάνει το κράτος απέναντι σε όσους συνδιαλέγεται και συνδιαλάσσεται και έχει συναλλαγές όπως είναι προμηθευτές, όπως είναι εργολάβοι, όπως είναι οποιοδήποτε άλλοι έχουν να πάρουν από το κράτος κάτι, γιατροί, ΕΟΠΗ κτλ. Να έχει δημιουργήσει ένα πλεόνασμα και πλέον αυτό να μοιράζεται όχι σε παραγωγικές διαδικασίες, όχι σε αναπτυξιακές διαδικασίες, αλλά απλά και μόνο για την κάλυψη εκλογικής πελατείας και τη δημιουργία τέτοιων προϋποθέσεων που θα δώσουν ανάταξη στο ήδη πεσμένο ηθικό, κυρίως δημοσκοπικό ηθικό της κυβέρνησης, που βλέπει να κατρακυλά η δημοφιλία του σε επίπεδο κοινής γνώμης. Σε όλους εσάς ο Πρωθυπουργός είπε σήμερα ότι βλέπει τους καλύτερους χορηγούς για την επανεκλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε, λέει, είναι ο καλύτερος χορηγός μας η Νέα Δημοκρατία, για να ξαναβγούμε. Αν είναι έτσι, δεν έχει παρά να προσφύγει και αύριο, αν είναι δυνατόν, στις κάλπες, οπότε θα διαπιστώσει και ποιος είναι ο καλύτερος χορηγός για αυτόν, αλλά και ταυτόχρονα και ποια είναι η πραγματική αντίληψη, άποψη και γνώμη των πολιτών, των δημοτών, των Ελληνίδων και των Ελλήνων για το ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι το ξέρει πολύ καλά αυτό ο κύριος Τσίπρας, γι' αυτό κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες το τελευταίο διάστημα, μέσα από δήθεν φιλολαϊκά μέτρα, μέσα από δήθεν φιλολαϊκές πρωτοβουλίες, να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι αυτή η κυβέρνηση επιτέλους άρχισε να ενδιαφέρεται για τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Τον Έλληνα και την Ελληνίδα που τους έχει καταδικάσει όλο το προηγούμενο διάστημα στην ανεργία, στην ανέχεια, στην υπερφορολόγηση, στην έλλειψη ελπίδας, στην έλλειψη χαμόγελο αν θέλετε, όπου επί της ουσίας και εν της πράγμαση έχουμε μεταξελιχθεί από τον πιο χαρούμενο λαό της Ευρώπης στον πιο κατηφή, στον πιο απεσιόδοξο και στον πιο μίζερο λαό. Και όλα αυτά είναι επιτεύγματα του κυρίου Τσίπρα. Καλά, είναι δυνατόν να είναι του κυρίου Τσίπρα όλα αυτά επιτεύγματα? Ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία, κύριε Πολύζο, νομίζω πως ναι. Βεβαίως, ο κύριος δεν Τσίπρας αρνείται κανείς ότι υπήρξαν λανθασμένες... Οδήγησαν την χώρα στα βράχια το 8 και το 9. Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι αλήθεια ότι υπήρξαν λανθασμένες πολιτικές επιλογές και τα προηγούμενα διαστήματα. Και αυτά, αν θέλετε, έκαναν ήρωα και πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα. Γιατί οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, βρισκόμενοι μπροστά σε δύσκολες καταστάσεις, πίστεψαν τα εύκολα λόγια, τα ευκολόπεπτα. Πίστεψαν το εμπόριο της ελπίδας. Θυμάστε εκείνο το σύνθημα. Η ελπίδα έρχεται. Και θα θυμάστε ασφαλώς και το πρώτο οκτάμενο της διακυβέρνησης Τσίπρα με το Βαρουφάκι, με τις αιμονές, τις ιδιολειψίες, την εντύπωση που είχαν ότι θα χτυπούσαν τον ταμπουρά και θα χόρευαν οι Ευρωπαίοι ή αν θέλετε θα τρομοκρατούσαν την Ευρώπη με τις απειλές για τον Brexit που τους ανάγκασαν στο τέλος να προσγειωθούν ανώμαλα
οι ίδιοι, αλλά κυρίως το μεγάλο πρόβλημα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στην πραγματικότητα. Και να κάνει εκείνη τη μεγάλη στροφή το Σεπτέμβρη του 2015, όπου αγνόησε το δημοψήφισμα που ο ίδιος είχε μεθοδεύσει να στήσει απέναντι στους Έλληνες και στις Ελληνίδες και τελικά να καταλήξει να είναι ο πιο πιθύνιος πρωθυπουργός και της Ευρώπης και της Αμερικής. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, συνεχίζουμε γιατί έχουμε να πούμε πολλά, γιατί συμβαίνουν πολλά στην χώρα μας με τον Γιώργο τον Κότσο. Εδώ είμαστε με το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Δήμαρχο Μουζακίου, Πρόεδρο των Δημάρχων της Θεσσαλίας, τον κύριο Γιώργο Κότσο, που έχοντας κάνει μια πολύ πετυχημένη, και ξέρετε αυτό, δεν είναι να κάνει ο Κότσος και δεν το έχει κρύψει και εκείνος, ήταν συνάδελφός μας, δημοσιογράφος ξεκίνησε. Το να είναι πετυχημένος κάποιος δεν αρκεί να το πω εγώ, το λέει η κοινωνία. Όταν λοιπόν τον βγάζεις επί τέσσερις θητείες δήμαρχο, έχει απαντήσει η κοινωνία στο αν είναι πετυχημένος. Τώρα λοιπόν αποφάσισε να συνεχίσει την πολιτική του διαδρομή από έναν άλλο στίβο αυτών της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Την ώρα που μιλούσα με τον Γιώργο τον Κότσο, τηλεφώνησε ο Στέλιος Ολυμιός που έγινε και αναφορά σε εκείνον, που εγώ βλέπω τη διαδρομή του Στέλιου Λιμιούνα που λέμε για διαδρομές. Και δεν τον βλέπω μέσα από την Επιτροπή Πολιτών, γιατί θα τον αδικούσε αν βλέπαμε μόνο αυτό το κομμάτι. Υποσχέθηκα μόλις τελειώσαμε τον Γιώργο τον Κότσο να τον καλέσουμε 2-3 λόγια που έχει να πει, να μας τα πει. Και με χαρά για τον Λιμιό. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Εσείς δεν βλέπετε κανένα φως, εσείς λέτε ότι όλα αυτά είναι τα πυροτεχνήματα από την πλευρά της «βγάλτε με μόνο μου», μέχρι να αποκατασταθεί η εικόνα. Λοιπόν, είναι τα πυροτεχνήματα από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί βλέπει ότι χάνει το παιχνίδι. Από την άλλη, μιλάτε για τη δημιουργία ενός απόλυτου πελατειακού κράτους που έχει δημιουργήσει στα 4 χρόνια που συμπληρώνει, και αν έρθουν και οι 10.000 προσλήψεις, τότε τα πράγματα θα γίνουν διαφορετικά. Θα πάρουμε το σχόλιο σε αυτό του Γιώργου του Κοτσού, γιατί τον χάσαμε, είπαμε. Εξυπηρετεί. Όχι, εντάξει, θα το πάρουμε τώρα. Έλατε. Έλατε, κύριε Κοτσέ. Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής, κύριε Πολύζο. Είναι αλήθεια ότι τα προηγούμενα χρόνια, μέσα από τη διαδικασία της υστέρησης από την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας, έχουν προκύψει τεράστια ζητήματα στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία. Εκτοξεύτηκε στα ύψη η ανεργία. Εκτοξεύτηκε στα ύψη η ανέχεια. Εκτοξεύτηκε στα ύψη η φτώχεια. Και είναι αλήθεια πως την ώρα που η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, από μία νέα προοπτική, από τη δημιουργία θέσεων του παραγωγικού τομέα, του ιδιωτικού τομέα, που έχει ανάγκη από νέες επενδύσεις, με το ασφυκτικό και εξαιρετικά βαρύ φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και ταυτόχρονα με το εξαιρετικά βραδικίνητο δικαστικό σύστημα που διακατέχει τη χώρα μας. Πείτε μου, σας παρακαλώ, ποιος σοβαρός επιχειρηματίας θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα και να δώσει έτσι επί της ουσίας ελπίδα, να δώσει ανάσα, να δώσει προοπτική, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Ναι, οι παροχές του συνταξιούχους είναι καλές, γιατί τους στερήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλά. Ναι, το ελληνικό δημόσιο έχει ανάγκη από στελεχειακό δυναμικό εξειδικευμένο, που θα δώσει νέα προοπτική και θα καταστήσει το δημόσιο τομέα ευέλικτο και παραγωγικό. Αλλά κυρίως η Ελλάδα, κύριε Πολύζο, έχει ανάγκη από μια νέα ανάσα, από μια νέα πνοή, από μια νέα προοπτική, από μια νέα ασφαλή διοίκηση και διαχείριση των κοινών, αλλά και ταυτόχρονα από το να εμπνεύσει εμπιστοσύνη και στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, αλλά κυρίως σε εκείνους που θέλουν να επενδύσουν στη χώρα μας. Σε εκείνους που θέλουν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, να δημιουργήσουν νέο πλούτο, να δημιουργήσουν παραγωγική διαδικασία και κυρίως έτσι να μπορέσει και το κράτος μας να ανασάνει μέσα από ένα διακριτικό, μέσα από ένα συνετό, μέσα από ένα πραγματοποιήσιμο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα μπορούν να υπηρετούν, αλλά και ταυτόχρονα να εξυπηρετούν και όλοι οι πολίτες και όλοι οι επιχειρηματίες, μέσα από ένα συνετό ασφαλιστικό σύστημα που δεν θα αποζημά το σύνολο των επιχειρηματιών και δεν θα τους οδηγεί να έχουν ανοίξει
ένα σωρό αφημί πάρα πολλά στη γειτονική Βουλγαρία, στην γειτονική Ρουμανία και κυρίως μέσα από μια προοπτική που θα αποτρέψει αυτό το εξαιρετικό brain drain που κατατρέχει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Τα φωτισμένα, τα δυνατά, τα εξαιρετικά μυαλά της Ελλάδας να αναζητούν τύχη εκτός των τυχών της χώρας μας. Όταν ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 3 χρόνια τώρα, έλεγε πως πάθαμε και μάθαμε. Ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Το συνδέω με, κάνω γέφυρα με αυτό που είπαμε πριν τις διαφημίσεις, ότι προφανώς την ευθύνη για το ότι πήγαμε στα χρόνια της κρίσης δεν την έχει η σημερινή κυβέρνηση, άσχετα αν είχε, όπως λέτε εσείς, πολύ κακούς χειρισμούς τα χρόνια που δόθηκε στα χέρια της η διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά πράγματι θα δούμε στην εξουσία αν έρθεται μια άλλη Νέα Δημοκρατία. Εκτιμώ καταρχήν ότι αποδόθηκαν τα το 4 στο 4 στις εκλογές του 2015. Προφανώς οι συμπολίτες μας, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, έδωσαν με την ψήφο τους πρόκριμα σε εκείνους που πίστευαν ότι θα διαχειριστούν με καλύτερο τρόπο τα κοινά της χώρας μας και, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, τιμώρησαν εκείνους που πίστευαν ότι ήταν η υπέτειοι της κατάστασης που είχε φτάσει η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή. Όμως, αυτά τα 5 χρόνια έχουν βιώσει και μια πολύ συγκεκριμένη διακυβέρνηση. Μια πολύ συγκεκριμένη διαχείριση των κοινών πραγμάτων της χώρας μας. Μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για την οικονομία, για την κοινωνία, για το μεταναστευτικό που είναι ένα τεράστιο ζήτημα και που αφορά το σύνολο της χώρας μας. Μια νέα αντίληψη, αν θέλετε, για τη διαχείριση των κοινών της Ελλάδας. Και πιστεύω ότι μέσα από τη διαδικασία που αποτυπώνεται πλέον στις μετρήσεις της κοινής γνώμης, είναι πασιφανές πως ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις σε 4 χρόνια διακυβέρνησε, ενώ θυμηθείτε πόσα χρόνια έχει κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία ή και το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα, κατάφερε να καταρρεύσει όλο το μύθο της αριστεράς. Και πλέον το κυρίαρχο σύνθημα να μην είναι το πρώτη φορά αριστερά, αλλά το ποτέ ξανά αριστερά. Νομίζω ότι πλέον και η Νέα Δημοκρατία, έχοντας ως κεκτημένο τα λάθη της, αλλά και ταυτόχρονα τα πάρα πολύ σημαντικά βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Θυμηθείτε ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδος οφείλεται στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που ήταν ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας. Και θυμηθείτε τότε τι λέγανε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, όλοι οι πολιτικοί φορείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΟΚ τότε. Θυμηθείτε τι θα ήταν, ή αναλογιστείτε τι θα ήταν η Ελλάδα αν ήταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό εξάλλου υπήρξε και αυτή η μεγάλη στροφή. Να θέλει την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει ότι το καλοκαίρι, το κρίσιμο καλοκαίρι του 2015, εμείς κάναμε μια... Παρολίγο να μας οδηγήσει εκτός. Μια κορυφαία πολιτική επιλογή. Κοιτάξτε τώρα, μην βλέπουμε τα παραλίγο, αλλά τα πραγματικά γεγονότα. Όση τα ώρα πραγματικά μιλούμε, γεγονότα έρχονται, είναι πανωτά, έρχονται πανωτά τα δελτία τύπου από το Μέγαρο Μαξίμου. Το ένα λέει ότι έχει το θράος η Νέα Δημοκρατία, που σορευτικά στα χρόνια της μειώθηκαν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα κατά 24%, να μας κουνάει το δάχτυλο σήμερα για τους μισθούς. Αλλά θέλω να σταθούμε στο άλλο. Αφωνία της Νέας Δημοκρατίας για τη συνεχιζόμενη απροκάλυπτη δράση της Χρυσής Αυγής σε σχολεία. 2 μέρες, λέει, πέρασαν από τότε που ζήτησε από όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου να πάρουν θέση απέναντι, γιατί αύριο έχουμε τα νέα συλλαλητήρια στα σχολεία. Και έχουμε αφωνία, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία. Κάποτε η Νέα Δημοκρατία κατηγορήθηκε ότι άνοιξε τις φυλακές για τη Χρυσή Αυγή. Τώρα μιλάμε για αφωνία. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσγειωθούμε στην πολιτική πραγματικότητα για μία ακόμη φορά. Και κυρίως να δώσουμε βάρος, οι κυβερνώντες καταρχήν, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, στο πώς θα βελτιώσουμε τη ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Αυτό το κακό κλίμα που έχει δημιουργηθεί πλέον, όλη αυτή η δίωξη που επιδιώκεται προς πάσα κατεύθυνση, η ποινικοποίηση, αν θέλετε, της πολιτικής ζωής, πολλές φορές και ανέτεια. Γιατί είναι αλήθεια ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα πρέπει οι υπαίτιοι και οι επίορκοι να τιμωρηθούν, και μάλιστα παραδειγματικά. Αλλά το να δηλητηριάζουμε το σύνολο της πολιτικής ζωής, νομίζω ότι δεν προσφέρει καλή υπηρεσία στη χώρα μας, δεν προσφέρει καλή υπηρεσία στην Ελλάδα, δεν προσφέρει καλή υπηρεσία στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Εκτιμώ ότι εκείνο που έχει ανάγκη σήμερα η Ελλάδα, εκείνο που έχουν ανάγκη οι δημότες μας και οι πολίτες μας, είναι μια σταθερή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση ελπίδας, μια κυβέρνηση προοπτικής, μια κυβέρνηση που θα έχει συγκεκριμένο αναπτυξιακό στόχο και συγκεκριμένη αναπτυξιακή προοπτική, και κυρίως μια κυβέρνηση που θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη καταρχήν στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, να αποκτήσουν η ίδια αυτοπεποίθηση αλλά και εμπιστοσύνη στις διεθνείς αγορές, για να μπορέσουμε εν της πράγμαση να βγούμε σε αυτές
τις διεθνείς αγορές και να μην λειτουργούμε με τη βοήθεια του μαξιλαριού ή αν θέλετε των άλλων υποβοηθημάτων. Ελάτε, Δημαρχέ μου, να κλείσουμε με τα θέματα της συμφωνίας πολιτείας-εκκλησίας. Τι θα κάνετε εσείς? Ήδη ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει, όπως το έχει πει και για τον Κλισθένη, τον νόμο δηλαδή, γιατί ένα κομμάτι της καρδιάς σας είναι βέβαιο ότι θα το αφήσετε εκεί. Και όσο θα ήταν μεγάλο σχολείο για μένα η αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, όπως επίσης μεγάλο σχολείο και η δημοσιογραφία, κύριε Πολύζο. Λοιπόν, δύο πολύ μεγάλα σχολεία που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα περνά κανείς πριν ασχοληθεί με τα κοινά. Λοιπόν, λέτε λοιπόν εσείς πως ακόμη κι αν σας βγάλει από το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, εμείς θα σας επαναφέρουμε εκεί στους ιερείς. Στα άλλα ζητήματα όμως, τι θα κάνετε? Μα στο ζήτημα της Επιτροπής, ας πούμε, για το ταμείο που είπε η κυβέρνηση για τη διαχείριση, συνδιαχείριση ουσιαστικά της εκκλησιαστικής περιουσίας, θα το κρατήσετε? Μα δεν ήταν μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από την κυβέρνηση Σαμαρά? Τότε είχε στηθεί αυτό το ταμείο αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιοχής, το οποίο έμεινε ανενεργό όλα αυτά τα χρόνια και ήρθε να το αξιοποιήσει σε αυτή τη χρονική στιγμή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας αφενός με να παρουσιάσει ένα αφήγημα ελκυστικό στα αυτιά των ακροατών της, περνώντας όλη αυτή τη διαδικασία ως δίθεν διαχωρισμό το κράτος με την Εκκλησία, και από την άλλη πλευρά, επί της ουσίας επιχορηγώντας την Εκκλησία με το αντίστοιχο ποσό που κοστίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ιερείς, να κρατά στενά δέσμια την Εκκλησία ξανά με το κράτος. Νομίζω ότι αυτές οι διαδικασίες απαιτούν περισσότερη σοβαρότητα. Κυρίως απαιτούν περισσότερη υπευθυνότητα και κυρίως απαιτούν καλή συνεννόηση και των δύο μερών. Και από ό,τι φάνηκε, κύριε Πολύζο, και η κυβέρνηση ήταν ανέτοιμη σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά και ο Αρχιεπίσκοπός μας δεν είχε την έγκριση τελικά από την ιεραρχία να προχωρήσει σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Και καταλαβαίνετε ότι όταν δεν υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση και από τις δύο πλευρές, σοβαρή συζήτηση και ανάλυση όλων των κινδύνων αλλά και των ευκαιριών που παρουσιάζονται μέσα από μια τέτοια εξέλιξη δεν έχουν αναλυθεί σε πλήρη διαδικασία, τότε προκύπτουν αυτά τα προβλήματα, αυτά τα πισωγυρίσματα, αυτές οι παλινοδίες που είδαμε και το τελευταίο διάστημα, που εξέθεσαν κυρίως την κυβέρνηση, αλλά και που άφησαν έκθετο και τον Αρχιεπίσκοπο. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κότσε. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Να είστε θα καλά. Δούμε πόσο μακρύς ή μικρός θα είναι ο δρόμος για τις εκλογές. Αν πάντως ο κύριος Τσίπρας πιστεύει ότι μέσα από τις εκλογές θα εκτεθεί η Νέα Δημοκρατία, τότε πρέπει να τις κάνει άμεσα. Αυτή είναι η ευχή μας, αυτή είναι η ελπίδα μας. Και αν θέλετε, εκεί βασίζουμε και τη διαδικασία του να δημιουργηθεί μια καινούργια διαφορετική ημέρα για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στον νομό της Καρδίτσας με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν.